Οι αγώνες υπικής δεξιοτεχνίας στον υπικό αθλητικό όμιλο Καβάλας στο Πολύστυλο συνεχίστηκαν και για δεύτερη ημέρα με βραβεύσεις των αθλητών που διακρίθηκαν. Οκ, συνέχισε. Πίσω κάτσε. Πίσω το πόδι σου μόνο. Έτσι, μπράβο. Το ρυθμό σου πώς είναι λίγο. Το πόδιό σου κοιτά. Ο Γεωργιωτοπούλου με το Clam Chowder είχε άπτεστη διαδρομή. Ο Δημήτρης Ζουλγέρης με την S.A. Gazala. Η Αναστασιάδη Μαρία Εμιλία με τη Μέλβα. Και ο Μάρκος Αλεξανδρίδης με την Ναόμη. Στην πρώτη θέση ισοβάθμισαν ο Δημήτρης Μεδουλγέρης με την S.A. Gazala και ο Κωνσταντίνος Δημητρακάκης με τον Αρμαγεδόν με τις δύο μοναδικές άπτευτες της κατηγορίας. Στην τρίτη θέση ο Άννα Κουρμπάτση με τη Λιτό. Και στην κατηγορία παιδών, ο Αλεξανδρίδης Μάρκος με την Ναόμη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το φιλόξενο όμιλο της Καβάλας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και συνέχεια και θα αναπτυχθεί το άθλημα που είναι και ο στόχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας, να καταφέρουμε να έχουμε πολλούς ομίλους, πολλούς αθλητές, για να βλέπουμε και καλά αποτελέσματα. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο ένας θα βλέπει τον άλλον και θα νομίζουμε ότι είμαστε πρώτοι. Θέλει να υπάρχει ανταγωνισμός, ηρεμία. Πήγατε πάρα πολύ καλά για πρωτάκια. Αυτό είναι καλό. Είχαμε μια άτυχη στιγμή στην αθλήτριά μας, η οποία στο τελευταίο, αφού τερμάτισε τη διαδρομή της, δυστυχώς οι κανονισμοί είναι ότι δεν επιτρέπεται να ξανανεύει πάνω στο άλογο. Αυτό είναι απόφαση και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υπασίας, την οποία ακολουθεί πιστά και η Ελληνική Ομοσπονδία Υπασίας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία, βάλτε στο μυαλό σας τι κάνατε και ελπίζω να τα ξαναπούμε του χρόνου. Φυσικά ξέχασα να ευχαριστήσω τους κριτές μας, την κυρία Γεωργοπούλου και την κυρία Ιωαννίδου που έφυγε χθες, καθώς επίσης την πρόεδρο της Αγωνοδίκου στα εμπόδια, την κυρία Σαλκαμά, και τον κύριο Βασίλη Σπυρόπουλο που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και μας έχει φτιάξει αυτές τις πολύ ωραίες διαδρομές.